Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε τους καλοκαιρινούς μήνες όσον αφορά στη διατροφή που θα ακολουθήσουμε, καθώς η ημερήσια διατροφική σύνδεση των τροφών θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το καλοκαίρι, όπως επίσης και με το χειμώνα, πρέπει να αλλάξουμε λίγο και την διατροφική σύνθεση του ημερήσιου εισιτήρησης. Θα πρέπει δηλαδή οι τροφές να είναι εύπεπτες, όσο το δυνατόν χαμηλά σε λιπαρά, για να μην δημιουργήσουμε αύξηση της θερμογεννητικής επίδρασης της τροφής, δηλαδή να αυξηθεί η θερμοκρασία του σώματος. Οι τροφές καλό θα είναι να μαγειρεύονται όσο γίνεται πιο απλά, δηλαδή τα ιδιαίτερα βαριά φαγητά τα οποία τα προτιμούμε το χειμώνα, καλό θα είναι το καλοκαίρι να τα αποφεύγουμε. Επίσης, ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την ενυδάτωσή μας, οπότε η κατανάλωση των υγρών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα πρέπει να αυξηθεί, ιδιαίτερα το νερό και η φυσική χυμή, όπως επίσης να αυξήσουμε και την κατανάλωση των λαχανικών. Ιδιαίτερα των λαχανικών όπως είναι το καρότο που έχουν βήτα καροτίνη και το οποίο μας βοηθάει στο μαύρισμα. Ωστόσο, ο κύριος Κοσμάς κάνει λόγο και για τις τροφές που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι γονείς στις παραλίες. Εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ενώ ο ενήλικας ουσιαστικά μπορεί να αντιληφθεί την αφυδάτωση, το παιδί είναι δύσκολο να την αντιληφθεί. Οπότε οι γονείς, όταν πηγαίνουν με τα παιδιά τους στην παραλία, καλό θα είναι να έχουν μαζί τους νερό και σε ταχτά χρονικά διαστήματα να εφοδιάζουν το πεπτικό σύστημα του παιδιού με τα ανάλογα υγρά. Επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποια φρούτα ή κάποιους χυμούς. Όπως επίσης, και βασικό ζήτημα είναι αυτό, ότι οι γονείς δεν θα πρέπει να παίρνουν μαζί τους πολλά λιπαρά τρόφιμα, ειδικά στην παραλία. Γιατί έχουμε επίσης και έξαρση των τροφοδηλητηριάσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το σημαντικότερο βέβαια από όλα είναι η κατανάλωση νερού, καθώς κρατάει τον οργανισμό ανυδατωμένο. Τέλος, εκτός από νερό το οποίο θα πρέπει να αποτελεί πάντα την πρώτη μας επιλογή, μπορούμε να επιλέξουμε ένα καφέ ή ένα παγωμένο τσάι και όταν διψάμε κάποιο χυμό ή αναψυκτικό κατά προτίμηση τύπου light και να τα προσθέσουμε στο μετρητή των καθημερινών μας αναγκών.